βιντεάκι σήμερα. Θα παρουσιάσω την καινούρια κάμερα της Sony. Βίντεο κάμερα της Sony. Θα μου πεις βίντεο κάμερα, δεν έχεις. Έχω τη mirrorless που τραβάω. Αυτή όμως είναι πραγματική βίντεο κάμερα. Επανέρχομαι και ξανασχολούμαι πάλι με το βίντεο. Και αυτή η βιντεοκάμερα είναι ιδανική για εμένα. Για ποιο λόγο? Διότι μπορεί να την κρατάς στο χέρι και έχει ένα οπτικό σταθεροποιητή μέσα που δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείς το κύμπαλ. Οπότε θα έχω μια χαρά πλάνα στο χέρι. Βασικά να δούμε τι έχει συσκευασία μέσα. Βλέπετε το κύμπαλ, θα το δούμε και πως είναι μέσα. Μέσα βρίσκουμε τα χαρτάκια που έχουν όλες οι φωτογραφικές και βιντεοκάμερες της Sony, ένα τόμο σε όλες τις γλώσσες. Συσκευασία, τι έχουμε μέσα? Βασικά έχουμε τη βιντεοκάμερα. Κοιτάξτε πόσο μικρούλα. Στην άκρη θα τη δούμε μετά. Χαρτάκι. Έχουμε ένα καλώδιο το οποίο είναι για ρεύμα. Ένα καλώδιο. Α! Μάλλον αυτό είναι σύνδεση με τηλεόραση κατευθείαν. Το καλώδιο. Ένα φορτιστή. Μία μπαταρία. Και αρκετά μεγαλούτσικη τη βλέπω. Α, είναι η μεγάλη. Μάλιστα. Και άλλο ένα. Τι είναι αυτό? Type-C. Micro-USB. Αυτά τίποτα άλλα. Τα βιβλιαράκια δεν τα χρειάζομαι, τα ξαναβάζω μέσα. Ασχοληθούμε με την καμερούλα. Στα χέρια μας λοιπόν έχουμε αυτή την κάμερα, το οποίο δεν μπορώ να σας περιγράψω. Άμα την κάνετε και την κουνήσετε κάπως έτσι, θα καταλάβετε ότι κουνιέται ολόκληρη μέσα. Μέσα είναι ο μηχανισμός του κύμπαλ. Απίστευτο. Το δείχνει και εδώ πως λειτουργεί. Το βγάλω, τι είναι αυτό? Balance Optical System Shot. Οκ, σε πιστεύω. Βάλω την μπαταρία. Πιθανολογώ ότι θα έχει κάτι μέσα. Βλέπετε είναι αρκετά μεγάλη, δεν είναι όπως παλιά που είχαν κάτι μισές. Αυτόματα θα ανοίξει. English, ελληνικά, next. Ποια περιοχή? Είμαστε εδώ. Next. Summer time. 18 Σεπτεμβρίου. Κάπου. 9 του 2020. Η ώρα είναι 4 και 6.
16 και θα έχει πάει και 7. Next. Μπαταρία δεν έχει καθόλου, οπότε πάμε για φόρτισμα. Την έβαλα στο ρεύμα, φορτίζει, οπότε τώρα μπορώ να τη χρησιμοποιήσω, να κάνω τις ρυθμίσεις που θέλω. Μάλιστα, δείχνει ότι είναι και στο ρεύμα. Οκ. Να του βάλω μία extreme κάρτα μέσα. Θα δω πως μπαίνει μόνο. 64, 170 Mbps. Μάλιστα, την πήρε την καρτούλα. Μια χαρά μου φαίνεται. Πάμε στο μενού. Shooting mode. Movie. 4K δεν θέλω, 6VC, HD. Ok. Είμαστε ok. File format. Complete. Ok. Πάμε στο μενού. Α, μενού. Πόση ώρα? 2 ώρες και 40 λεπτά σε αυτή την εκδοχή του HAVC. Shooting mode, ξανά. Photo time lapse. Κάνει και time lapse. Πολύ σοβαρό και καλό. High speed recording, μάλιστα. Κάμερα, μικρόφωνο. White balance, αφήνουμε στο auto. Spot meter. Spot meter. Spot focus. Όλα auto, 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 auto. Όταν θα θέλω κάτι ιδιαίτερο θα το ρυθμίσω. Picture effect. Έλα ρε. Μάλιστα. Steady shot. Λοιπόν, εδώ είναι το active. Στο active είναι το normal. Μάλλον το standard είναι το normal. Στο active είναι αρκετά καλό το stabilizer. Στο intelligent active όμως είναι όλα super. Θα τα αφήσω στο active και θα το δοκιμάσω. Οκ, μενού ξανά. Image quality δεν μας ενδιαφέρει. Wireless setup. Setup τι? Mobile format repair. Τίποτα δεν χρειαζόμαστε από αυτά. Οκ. Νομίζω ότι τώρα πλέον μπορώ να γράψω και να παίξω. Πάρω σε εδώ την εικόνα, τη δείχνει super τέλεια. Κάνω ένα μικρό βιντεάκι να δω πως είναι. Wow. Πάρα πολύ καλή εικόνα. Τουλάχιστον αυτό που δείχνει εδώ πέρα. Να δω στην πορεία. Και εντωμεταξύ έχει ένα πάρα πολύ καλό ευρυγόνιο. Σούπερ είναι. Okay. Λοιπόν, εδώ τι έχει. VHS mode. Photo movie. Τα έχουν σκεφτεί όλα βασικά, είναι όλα στο auto και πιστεύω δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Θα κάνω όλες δοκιμές και φυσικά και θα δοκιμάσουμε πάρα πολλά πράγματα που έχω από τις άλλες κάμερες. Να δούμε τι έχει εδώ. Ωραία,
Εδώ πάνω παίρνει ένα έξτρα μικρόφωνο. Το μικρόφωνο του είναι και surround, είναι και στερεοφωνικό, το αφήνω στερεοφωνικό, δεν υπάρχει λόγος. Από εδώ είναι το wide και zoom telephoto. Εδώ πέρα μόλις το πατήσει γίνεται για φωτογραφία. Εδώ είναι είσοδος για μικρόφωνο και HDMI έξοδος που συνδέεται με τηλεόραση ή οτιδήποτε άλλο εξτρά θες να βάλεις επάνω. Τι άλλο έχει? Α, έχει και εδώ. Τι είναι αυτό? Α, ωραίο. Αυτό εδώ, σημαντικό πάρα πολύ, είναι για τα ακουστικά. Βάζεις εδώ τα ακουστικά και ακούς τι γράφεις. Τι άλλο έχει γύρω. Εδώ είναι η είσοδος που έβαλα να φορτίσει. Start, tap, stop, ok. Δεν βλέπω τίποτα άλλο να έχει. Πολύ απλή καμερούλα. Βασικά είναι καθαρά ερασιτεχνική, αλλά πιστεύω ότι εάν προσέξεις αρκετά καλά θα κάνεις πλάνα που απογειώνονται. Εδώ τι έχει? Α, έχει playback, να δεις τι έχει τραβήξει. Reset αυτό, on off. Α, έχει και άλλο εδώ είσοδο HDMI. Μάλιστα, τίποτα άλλο. Και δεν χρειάζεται και τίποτα άλλο, απλά πράγματα. Α, να δείτε το κύμπαλ πως δουλεύει. Δεν ξέρω αν το βλέπετε. Το βλέπετε τι, πως κουνιέται μέσα στην κάμερα? Κοιτάξτε πως είναι ο φακός. Πίστευτο. Τα εξτραδάκια που σας είπα τώρα. Πρώτον, variant filter έως 400 ND 400, παρακαλώ. Οπότε θα κάνουμε και τέλεια πλάνα τις πολύ φωτεινές μέρες, αν καταφέρω να το βιδώσω. ND φίλτρο θα μας βοηθήσει στα πλάνα την ημέρα, ώστε να έχουμε την κατάλληλη φωτεινότητα και ταχύτητα. Τι έχουμε? Μικρόφωνο. Το σούπερ μικρόφωνο της Rode. Αλλάζει μορφή η κάμερα και γίνεται πιο professional, να το πω έτσι. Σούπερ είναι. Okay. Πάρα πολύ καλή εικόνα.